Uh... ο δρόμο έμεινε ε, ε, κλειστό για αρκετέ ώρε. Δεν ξέρω τώρα αν έχει αλλάξει το σκηνικό. Θα έχουμε και σε λίγο την αστριμία να μα τα πει. Αλλά εδώ η συνάδελφο η Ελισάβετ Γεωργίου θα μα δώσει τι λεπτομερίε. Καλώ μεσημέρι, Ελισάβετ. Καλό μεσημέρι, Στέλλα. Στι 5 και 4 σήμερα τα ξημερώματα στο δρόμο Λευκοσία ε, Παλαιχωρίου Σαλούν Όχημα προσέκρουσε με βιτιοφόρο στο πίσω μέρο ε, του βιτιοφόρου ναι. οχήματο, καθώ αυτό βρισκόταν εν κινήσει. Σύμφωνα με τι πρώτε πληροφορίε, ο οδηγό του βιτιοφόρου δεν αντιληφθήκε αμέσω τη. Ε, Γι' αυτό και συνέχισε για μερικά μέτρα παρασέρνοντας το όχημα, είναι οι εικόνες που βλέπουμε, το σαλούν όχημα. Σύμφωνα πάλι με τις πρώτες ενδείξεις, ο οδηγό του σαλούν οχήματος που προσέκλουσε με το πίσω μέρος του βιτιοφόρου φαίνεται να άνοιξε την πόρτα και να εγκατέλειψε το όχημα. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το όχημα είχε καταχωρηθεί ως κλεμμένο. Mm -hmm. ε, ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για αρκετή ώρα από την ώρα που έγινε το ε, τροχαίο μέχρι τις 10 περίπου ε, το πρωί, στέλλα. Ο Τώρα έχει ανοίξει δηλαδή κατεύθυνση. ο δρόμο. Ναι, από τις 10 το πρωί ο δρόμος είναι ανοιχτός και η κυκλοφορία ελευθερή. Μάλιστα, εντάξει. Μένει να δούμε τώρα ποια είναι η κατάσταση της υγείας και του οδηγού και που θα καταλήξει. Είναι ένα, πραγματικά μια φοβερή σύγκρουση που την Να πούμε ότι ένας ήταν, έτσι. Ο... Ο... Ένας, ο... Έτσι. Ναι. ένας ήταν ο επιβάτης, ο οδηγός στο συγκεκριμένο ε, σαλούν ε, όχημα και ο οδηγό του βιτιοφόρου. Που όταν αντιλήφθηκε την σύγκρουση, σταμάτησε το όχημα. Μάλιστα. Λοιπόν, Ελισάβετ Γεωργίου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, τώρα θα έχουμε σε πάρα πολύ λίγο τον εκπρόσωπο της αστυνομία για να δούμε αυτό το θέμα και άλλα πολλά που προκύπτουν από το.